Τις φυλακές οδηγήθηκαν μετά την απολογία τους οι προϊσταμένοι της ΔΟΗ Χαλκίδας και μία υπάλληλος για το κύκλωμα εκβίασης επιχειρηματιών. Και οι δύο αρνούνται τις κατηγορίες, ενώ ο συνήγορος υπεράσπισης ισχυρίζεται ότι τα ποσά αυτοβούλως τα έδιναν οι επιχειρηματίες στους εφοριακούς. Η υπόθεση άρχισε να ξετυλίγεται έπειτα από καταγγελίες θυμάτων, από τους οποίους το κύκλωμα ζητούσε μεγάλα χρηματικά ποσά, ώστε να μην μπλοκάρει οφειλές. Μάλιστα, για πρώτη φορά, θύμα κάνει λόγο και για απειλές. Το δρόμο για τις φυλακές πήραν μετά τις απολογίες τους οι προϊσταμένοι της ΔΟΗ Χαλκίδας και μία εκ των συνεργατών της. Οι δύο γυναίκες είναι οι πρώτες εκ των 7 κατηγορουμένων που απολογήθηκαν για την υπόθεση του κυκλώματος διαφθοράς, αρνούμενες στο βαρύτατο κατηγορητήριο που έχει απαγγελθεί σε βάρος τους. Πλήρη άρνηση. Όπου μιλάμε για ποσά τα οποία έχουν να κάνουν με έσοδα της ΔΟΗ, τίποτε άλλο. Από την έρευνα των αστυνομικών στο σπίτι της διευθύντριας βρέθηκαν πάνω από 50.000 ευρώ σε χαρτονομίσματα, ενώ σε βίντεο ντοκουμέντο εμφανίζεται 50χρονος επιχειρηματίας να καταβάλει 20.000 ευρώ προκειμένου η εφορία να μην προχωρήσει στον έλεγχο των εταιριών του. Αυτή τη στιγμή ο συγκεκριμένος για όλες τις φορολογικές του παραβάσεις δεν πρόκειται να διωχθεί. Είναι απολύτως, είναι κατανοητό. Την ίδια στιγμή σε φωτογραφία ντοκουμέντο εμφανίζεται η διεκπαιρεώτρια και κατηγορούμενη για την υπόθεση διαφθοράς να βγαίνει από την εφορία κρατώντας μια κούρτα πιθανότατα με χρήματα. Από τους διαλόγους των εμπλεκομένων στην υπόθεση αποκαλύπτονται ο τρόπος δράσης του κυκλώματος, οι επαφές τους με τους επιχειρηματίες, αλλά και ο τρόπος που μοιράζονταν τα χρήματα. Από μία εταιρεία φέρονται να ζήτησαν 20.500 ευρώ για τις υπηρεσίες των μελών του κυκλώματος, τα οποία πρέπει να τα μοιράσουν και μεταξύ τους. 10,5 εσύ, 5 εγώ. Εντάξει, θα δούμε. Ναι, ρε παιδί μου, όπως το είπες, ναι. Άντε, για να σου πω, 3 ο τέτοιος και 2 άλλος. 3-2, παιδί μου, όπως το είπες. Η 67χρονη υπάλληλος της ΔΟΗ, μάλιστα σε μια άλλη περίπτωση, συνομιλεί με έναν επιχειρηματία από τον οποίο απέσπασε εκβιαστικά μαζί με τη διευθύντρια το ποσό των 5.000 ευρώ προκειμένου να τον διευκολύνουν στην επιστροφή φόρου ποσού 97.000 ευρώ. Είδα τα έχουμε βάλει στην τράπεζα. Α, έχουν μπει. Έγινε. Ήδη τα έχω σπρώξει στην τράπεζα. Ότι ήρθαν από πάνω κάτω. Σε ευχαριστεί πολύ. Ναι. Αλλά να ξέρεις ότι σε προσέχει, λέει. Εντάξει, ωραία, ευχαριστώ. Μετά την αποκάλυψη της δράσης του κυκλώματος, τα στόματα ανοίγουν και οι αποκαλύψεις σοκάρουν για τον τρόπο δράσης των κατηγορουμένων στην υπόθεση. Ειλικρινά, δρούσα σαν μαφία. Εγώ το ήξερα ότι ήταν μαφία αυτό το πράγμα. Δεν έφυγα από εκεί. Έφυγα με το σχετικό ότι εδώ είναι μαφία. Εγώ θέλω, όπως ήμουν μέχρι τώρα, έτσι να είμαι και αύριο, και μου είπαν μην τολμήσεις και μιλήσεις. Εδώ δεν είμαστε καλά παιδιά. Δεν υπήρχε πιο ξεκάθαρο μήνυμα. Η έρευνα για την υπόθεση συνεχίζεται με σκοπό να εντοπιστούν κι άλλα ενδεχομένως θύματα του κυκλώματος. Έχουμε συνδεθεί ζωντανά με τα δικαστήρια Χαλκίδας και τον απεσταλμένο μας Γιώργο Παπά. Από το πρωί, Γιώργο, απολογούνται οι 7 συλληφθέντες μέλη του κυκλώματος. Και θέλω να σε ρωτήσω, μέχρι αυτή την ώρα, πόσοι έχουν ολοκληρώσει την απολογία τους και ποια είναι η ποινική τους μεταχείριση, πόσοι έχουν προφυλακιστεί. Ακριβώς, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι, ήταν μια μαραθώνια πραγματικά διαδικασία με μια πολύ ωραία διαδικασία. Να σου πω καταρχάς, όπως είδαμε και στο ρεπορτάζ, ότι το δρόμο για τις φυλακές πήραν τόσο οι προϊσταμένοι της ΔΟΗ Χαλκίδας, όσο και οι άμεσα συνεργάτηδά της. Οι δύο γυναίκες φαίνεται πως δεν έπεισαν ανακριτή και εισαγγελέα, οι οποίοι αποφάσισαν από κοινού την προφυλάκησή τους. Να σου πω ότι στην υπερασπιστική τους γραμμή είπαν ότι δεν έχουν καμία σχέση με όλο αυτό και ότι ο καταγγέλων, ο επιχειρηματίας, ήθελε να τις μπλέξει. Παρ' όλα αυτά, όπως είδαμε και από το ρεπορτάζ της Βάσος Παλαιού, τα στοιχεία είναι πραγματικά πολλά. Τα χρήματα που βρέθηκαν στην κατοχή της προϊσταμένης είναι αδιανόητα πολλά. Οι διάλογοι καίνε λοιπόν τις δύο γυναίκες και έτσι αποφάσισαν την προφυλάκησή τους. Να σου πω τώρα όσον αφορά τους δύο υπάλληλους. Οι δύο υπάλληλοι της ΔΟΗ Χαλκίδας αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους και τους επιβλήθηκε πρόστιμο και καταβολή εγγύησης 10.000 ευρώ. Όσον αφορά τους τρεις που απομένουν, της διεκπαιρεώτριας, του υποδιευθυντή της ΔΟΗ καθώς και ενός ακόμα υπαλλήλου, ακόμα δεν έχουν αποφασίσει για την κατάληξη. Να σας ευχαριστήσουμε, Γιώργο Παπά. Θα πάω στη δικαστική μας συντάκτρια Άννα Κανδύλη. Άννα, ακούσαμε ότι οι κατηγορούμενοι αρνούνται τις κατηγορίες, όμως ένα βασικό στοιχείο για το κατά πόσο τελικά έπαιρναν μίζες έχει να κάνει με τα ευρήματα της έρευνας που έκανε η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
η οποία ήδη έχει προχωρήσει σε δεσμεύσεις περιουσιακών στοιχείων και ξεκινάει τον έλεγχο προκειμένου να κάνει φύλο και φτερό όλα τα περιουσιακά του στοιχεία. Να σου πω, Κατερίνα, ότι σύμφωνα με πληροφορίες του ΜΕΓΑ, η έρευνα αυτή της αρχής θα επεκταθεί όχι μόνο στους συγκεκριμένους υπαλλήλους που συνελήφθησαν τώρα, που όπως ακούσαμε και από τον Γιώργο Παπά απολογήθηκαν ή απολογούνται, θα πάει και πιο πίσω, δηλαδή σε άτομα που έχουν περάσει από κέρυες θέσεις της συγκεκριμένης εφορίας, καθώς υπάρχουν πρόσωπα που ξέρουν πράγματα στην περιοχή, που ξέρουν καταστάσεις, τα οποία έχουν πει ότι και στο παρελθόν τα ίδια γίνονταν. Η έρευνα επίσης θα επεκταθεί και στα συγγενικά πρόσωπα των εμπλεκομένων, γιατί και εδώ υπάρχει μία πληροφορία ότι στενό συγγενικό πρόσωπο κατηγορούμενης στην υπόθεση ήταν αυτό το οποίο λειτουργούσε ως εισπράκτορας. Δεν τα έπαιρνε δηλαδή η ίδια τα χρήματα, αλλά τα έπαιρνε το στενό της συγγενικό πρόσωπο προκειμένου να μην εκτίθεται αυτή. Και θα ερευνηθεί ανά και ακίνητη περιουσία, φαντάζομαι, γιατί έχουν ακουστεί κάποιες πληροφορίες για βίλες με πισίνες, για θηρίδες, μία χλιδάτη, για να το πω απλά, ζωή, η οποία θα φανεί κατά πόσο δικαιολογείται από τους μισθούς των υπαλλήλων. Ναι, υπάρχουν αυτές οι πληροφορίες για ακίνητα και ζωή, πραγματικά χλιδάτη και ταξίδια κλπ. Τα οποία δεν μπορούν να δικαιολογηθούν, τουλάχιστον με τις δουλειές τις οποίες είχαν, με τις θέσεις τις οποίες είχαν. Η αρχή λοιπόν θα τα ψάξει όλα αυτά για να δει αν τα εισοδήματά τους ταιριάζουν με τα όσα έχουν, με τα περιουσιακά τους στοιχεία, με αυτά που εμφανίζουν. Άννα Κανδύλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.